Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο συνταγές365.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε ρεβίθια στο φούρνο. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα πακέτο ρεβίθια χοντρά, 4 ντομάτες μεγάλες, 4 κρεμμύδια αρκετά μεγάλα, μισό ποτήρι του νερού ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι και μία κουταλιά της σούπας σόδα. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε τα ρεβίθια μας. Για να τα ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε λοιπόν θέλει μία αρκετά μεγάλη προετοιμασία. Τι προετοιμασία? Από την προηγούμενη μέσα σε μία λεκάνη με μπόλικο νερό ρίχνουμε τα ρεβίθια και μία κουταλιά της σούπας σόδα. Τα αφήνουμε λοιπόν μέσα στο νερό όλη τη νύχτα και αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να μαλακώσουν και να φουσκώσουν. Έτσι θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στο βράσιμο και δεν θα μας πάρει πολλές ώρες. Την επόμενη μέρα σουρώνουμε και ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά. 2-3 χέρια πρέπει να ξεπλύνουμε οπωσδήποτε για να φύγει η σόδα. Έπειτα σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε νερό περίπου τα 2-3 δάχτυλα, ρίχνουμε μέσα τα ρεβίθια και τα βάζουμε σε χαμηλή φωτιά για να βράσουν. Αν θέλετε να έχετε την ίδια ποιότητα και γεύση της συνταγής, μπορείτε να προμηθευτείτε τα υλικά που χρησιμοποιούμε, κάνοντας τις αγορές σας μέσα από τα link της περιγραφής. Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάτε και εμάς να συνεχίσουμε τη δημιουργία των συνταγών μας. Σας ευχαριστούμε! Όταν αρχίζουν και βράζουν, βγάζουν ασπρίλα μέσα στην κατσαρόλα. Έτσι λοιπόν, εμείς παίρνουμε την κατσαρόλα και σουρώνουμε τα πρώτα νερά για να γίνουν πιο ελαφριά καθώς θα τα τρώμε. Γιατί ως γνωστόν όλα τα όσπρια πρέπει να τα ξενερίζουμε. Γιατί αν δεν τα ξενερίσουμε και είναι με το φυσικό τους χυμό, μας πέφτουν βαριά στο στομάχι. Έτσι λοιπόν τα ξενερίζουμε, τα ξεπλένουμε, τα ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα και ρίχνουμε πάλι μέσα σε αυτήν 2-3 δάχτυλα νερό και βάζουμε να βράσουν. Αφήνουμε τα ρεβίθια μας να βράσουν σε χαμηλή φωτιά μέχρι που να μαλακώσουν και να πιούνε τα ζουμάκια τους. Δεν ρίχνουμε τίποτε μέσα και περιμένουμε να βράσουν. Θέλουν περίπου τα 35-45 λεπτά. Εν τω μεταξύ, εμείς ξεκινάμε την προετοιμασία με τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια, τα 2 θα τα τρίψουμε στο τρίφτη και τα άλλα 2 θα τα κόψουμε φετούλες για να τα ρίξουμε από πάνω. Αυτό το κάνουμε γιατί όταν θα βάλουμε μέσα στο ταψί τα ρεβίθια μας, δεν θέλουμε να μας καούν. Θέλουμε να πάρει από πάνω η ντομάτα και το κρεμμύδι χωρίς να αρπάξουν τα ρεβίθια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like στο βίντεο. Επίσης, πατώντας την καμπάνα, θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Σας ευχαριστούμε. Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνουμε και στις ντομάτες. Θα βάλουμε τις 2 τριφτές και τις 2 σε φετούλες ψηλές. Στο μεταξύ ο χρόνος έχει περάσει. Δοκιμάζουμε να δούμε εάν τα ρεβίθια μας είναι βρασμένα και αν ναι, τα τοποθετούμε όπως είναι με το νεράκι τους που έχει απομείνει μέσα στην κατσαρόλα στο ταψί. Προσθέτουμε την ντομάτα, το κρεμμύδι το πιπέρι το αλάτι και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να αναμειχθούν τα υλικά μας όλα μέσα στο ταψί. Και αφού έχουμε ανακατέψει καλά, ρίχνουμε από πάνω τα κρεμμύδια. Αυτό είπαμε, το κάνουμε για να μην μας καούν τα ρεβίθια μέσα στο φούρνο, να μην μας αρπάξουν.
Ρίχνουμε ραντιστά και τις ντομάτες. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο για να μπει στο φούρνο. Έχουμε προθερμάνει τον φούρνο μας στο πάνω κάτω και στους 250. Βάζουμε μέσα το ταψί μας και ψήνουμε για περίπου 45 με 60 λεπτά. Όταν περάσει ο χρόνος, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, μία κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε.